Το έργο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε στη Βουλή κατά την συζήτηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2023 ο Κώστας Καραμανλής, κάνοντας ταυτόχρονα τον απολογισμό της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τη σύγκριση με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα 3,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία στα πιο κρίσιμα διακυβεύματα δικαίωσε τον ιστορικό ρόλο της. Η παράταξη που θεμελίωσε ξανά τη δημοκρατία στη χώρα ήταν για άλλη μια φορά η παράταξη που κράτησε όρθια τη χώρα, σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήρθε αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις και εν μέσω αυτών των κρίσεων όχι μόνο κράτησε τη χώρα όρθια, αλλά έκανε και μεγάλα βήματα προόδου, συνέχισε ο κύριος Καραμανλής, συγκρίνοντας την κατάσταση στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2019 με το σήμερα. Δεν λέμε ότι έγιναν όλα τέλεια, δεν λέμε ότι δεν έγιναν λάθη, όμως ο κόσμος βλέπει και συγκρίνει τη δική σας διακυβέρνηση των 4,5 ετών με την κυβέρνηση των τελευταίων 3,5 ετών, είπε ο κύριος Καραμανλής απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε. Ο κόσμος κοιτάζει πίσω και βλέπει μια αξιωματική αντιπολίτευση που ούτε μια φορά δεν έβαλε πλάτη στα δύσκολα, γιατί είναι γνωστό άλλωστε ότι κάνετε μια δομικού τύπου αντιπολίτευση. Ο κύριος Καραμανλής τόνισε και ότι αντίθετα η Νέα Δημοκρατία δεν άσκησε ποτέ τέτοιου είδους αντιπολίτευση, γιατί η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη που έφερε ξανά τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, έχει απαράβατες αρχές. Και αυτές οι αρχές συνοψίζονται σε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι το εθνικό μπαίνει πάνω από το κομματικό συμφέρον. Γι' αυτό και είμαστε όλοι υπερήφανοι με την παράταξή μας, υπογράμισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Κοιτάζοντας πίσω αυτά τα 3,5 χρόνια, βλέπω ότι το δικό μου κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, στα πιο κρίσιμα διακυβεύματα αυτής της περίοδου θα σας έλεγα ότι δικαίωσε το ρόλο της. Η Νέα Δημοκρατία ήταν για άλλη μια φορά η παράταξη που θα σας υποστηρίξω και θα σας αποδείξω ότι κράτησε όρθια τη χώρα στα δύσκολα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήρθε αντιμέτωπη άλλωστε με αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις. Και εν μέσω αυτών των κρίσεων όχι μόνο κράτησε τη χώρα αυτή όρθια, αλλά θα σας έλεγα ότι έκανε και μεγάλα βήματα προόδου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυμηθείτε που ήταν η Ελλάδα το 2019. Και ας δούμε τώρα που βρισκόμαστε. Από μια χώρα που την περίοδο 2015-2019 είχαμε αρχίσει να ξυλώνουμε την προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα, σήμερα η χώρα μας θα σας έλεγα ότι είναι ένας πυλώνας σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής. Δεν λέμε ότι γίναν όλα τέλεια. Δεν λέμε ότι δεν έγιναν λάθη. Όμως ο κόσμος βλέπει και συγκρίνει τη δική σας διακυβέρνηση των 4,5 ετών με την κυβέρνηση των τελευταίων 3,5 ετών. Κοιτάζει πίσω και δεν βρίσκει ούτε μία φορά που εσείς σήμερα ως αξιωματική αντιπολίτευση βάλατε πλάτη στα δύσκολα. Γιατί είναι γνωστό άλλωστε ότι ασκείτε μία δομικού τύπου αντιπολίτευσης. Ιστερικού τύπου αντιπολίτευση. Ούτε μια φορά δεν βάλατε πλάτη στα δύσκολα. Ούτε στο μεταναστευτικό, ούτε στην πανδημία, ούτε και τώρα στην ενεργειακή κρίση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αναλογίζομαι τι θα έκανε η δική μας παράταξη, όπως έχει κάνει άλλωστε πολλές φορές, όταν βρισκόταν στα έδρανα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ποτέ δεν ασκήσαμε τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Για τη Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, η παράταξη που έφερε τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα έχει απαράβατες αρχές. Και αυτή η αρχή συνοψίζεται σε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι το εθνικό μπαίνει πάνω από το κομματικό συμφέρον. Γι' αυτό και είμαστε όλοι περήφανοι σήμερα για την παράταξή μας και στη μεγάλη εθνική προσπάθεια της κυβέρνησής μας αυτά τα 3,5 χρόνια, κεντρική θέση έχει το έργο που έχει επιτελεστεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο κύριος Καραμανλής επισήμανε μάλιστα ότι από το 1981 και μετά σε έργα υποδομής η Ελλάδα έχει πάρει από τα ευρωπαϊκά ταμεία πάνω από 180 δισεκατομμύρια ευρώ. Κι όμως πολλές φορές τα έργα που έγιναν δεν είχαν στόχευση και δεν έδωσαν πραγματική όθηση στη χώρα.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην θεσμοθέτηση ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ΣΔΙΤ, τονίζοντας ότι αυτές οι πολιτικές είχαν απτό αποτέλεσμα. Σε αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνονται ιδίως τρεις κατηγορίες έργων. Πρώτα απ' όλα, έργα εμβληματικά που είχαν μπλοκάρει, όπως Πατρών Πύργου, Άκτιο Αμβρακία, Ε65, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, η επέκταση της γραμμής 3 προς Πειραιά που ολοκληρώσαμε και βέβαια το μετρό Θεσσαλονίκης. Δεύτερον, μια σειρά από έργα που ήταν απλά σχέδια επί χάρτου και η ορίμανση των οποίων προχώρησε ταχύτατα, όπως ο ΒΟΑΚ, καθώς και η επέκταση της λεωφόρου Κίμης, η παράκαμψη Χαλκίδας Πραχνών, το δράμα Αμφίπολη και τόσα άλλα. Τρίτον, τα έργα νέας γενιάς όπως το flyover στη Θεσσαλονίκη, αλλά και έργα υδροδοτικά, αρδευτικά, εγκυοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά. Ο κ. Καραμανλής έκανε στο σημείο αυτό ειδική μνεία στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο χαρακτήρισε ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ. Αναφέρθηκε επίσης το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Καραμανλής υπενθύμησε και όσα έγιναν στον τομέα των μεταφορών. Το μετρό πλέον έφτασε στον Πειραιά. Η πόλη γίνεται πραγματικά σύγχρονη, ανθρώπινη, γιατί το μετρό είναι το πλέον βιώσιμο και καθαρό μέσο αστικής μετακίνησης. Ένα μέσο που έχει βελτιώσει άμεσα και θεαματικά την καθημερινότητα των πολιτών, σημείωσε και τόνισε με έμφαση ότι μετά από δεκαετίες ενώσαμε επιτέλους απευθείας το μεγαλύτερο λιμάνι με το κέντρο της Αθήνας και βέβαια με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, είπε, στην Αθήνα παραλάβαμε 850 οχήματα στο δρόμο, σήμερα έχουμε 1310, αύξηση 55%. Στη Θεσσαλονίκη παραλάβαμε 235, σήμερα έχουμε 460, αύξηση σχεδόν 100%. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι από τις ελάχιστες πόλεις που αυξήθηκε ο στόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς σε καιρό πανδημίας. Επίσης, αυξήσαμε με ανάταξη τους διαθέσιμους σειρμούς του μετρό κατά 20% και μειώσαμε τις χρονοαποστάσεις. Τώρα ξεκινήσαμε και την ανάταξη 14 σειρμών της γραμμής 1, σειρμή που ήταν σε κυκλοφορία από το 1983. Ξεκινήσαμε τη γραμμή 4. Ενισχύσαμε το δίκτυο του τραμ με 25 νέους σειρμούς. Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν να έρχονται τα 650 νέα πράσινα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα, δημιουργήσαμε 1.389 νέες θέσεις απασχόλησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Υπογράψαμε συλλογικές συμβάσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων. Στη συνέχεια, ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε ένα πραγματικό άθλο που συντελέστηκε το καλοκαίρι με τα αεροδρόμια. Εφέτος δεν είχαν τα προβλήματα όπως άλλα με τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις πτήσεων. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Καταφέραμε να έχουμε εργασιακή ειρήνη με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, θεσπίζοντας μια διαδικασία από μπόνους. Και τα καταφέραμε. Και μάλιστα με χρήματα όχι του κρατικού προϋπολογισμού. Διατηρήσαμε την εργασιακή ειρήνη και αυξήσαμε τις κινήσεις σε όλα τα αεροδρόμια και δεν έχει ακουστεί το παραμικρό για τα αεροδρόμια μας, είπε ο κύριος Καραμανλής. Αυτό το έργο παράγουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και έτσι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και το 2023 και τα επόμενα χρόνια, κατέληξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.